ωραίος ο πόλος. Πολύ ωραία πόλη. Αλλά πρέπει να την κάνουμε να κμάσει με το πανεπιστήμιο. Ακίνητο, έχουμε τον Μπέο, ε. Πώς και πώς μιλάς, ε. Αυτά τα παξιωτικά σχόλια προς το πρόσωπο του Αχιλλέα Μπέου που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης συνομιλώντας με κατοίκους του Βόλου προκάλεσαν αίσθηση και αναζωπήρωσαν την κόντρα ανάμεσά τους. Με μια ομοφοβική ανάρτηση ήρθε η απάντηση από τον δήμαρχο της πόλης. Ενημερώθηκα για μια αηδιαστική δήλωση του Κασελάκη, τόσο αηδιαστική όσο και ο ίδιος, που αναφερόμενος στο πρόσωπό μου είπε ότι και πως με έχει. Καμία έκπληξη. Δεδομένη τη ιδιαιτερότητά του, φυσικό είναι να έχει. Άκουσα τον αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση να μιλάει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και απάντησε ο δήμαρχος με τον γνωστό χειρότερο τρόπο. Όταν είσαι σε δημόσιο χώρο και έχει και τι κάμερε από πίσω, δεν είσαι με τον ξάδερφό σου και με τη φίλη σου. Ναι. Είσαι τώρα δημόσιο πρόσωπο. Είσαι ο τρίτο ή ο τέταρτο θεσμικό παράγοντα. Έχει υποστεί τόσο. Όχι bullying, και bullying έχει υποστεί ο κ. Κασελάκης. Τώρα. Τι να πούμε για τον κύριο Μπέο. Πρέπει όμως συνολικά να καταδικάζουμε τέτοιου είδους αντιδράσεις από δημάρχους. Εκτιμώ ότι κρινόμαστε από την πολιτική μας ως προτάσεις, αλλά και την πολιτική μας συμπεριφορά. Αποστάσεις πήρε από τον Στέφανο Κασελάκη για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, που καταδίκασε παράλληλα την φρασιολογία Μπέου. Είναι γνωστός ο κύριος Μπέος για αυτές τις απόψεις. Το ξέρουμε. Οι φράσεις είναι καταδικαστές. Απολύτως, αλλά εντάξει, και η φράση αυτή που χρησιμοποίησε. Αυτή η φράση προσωπικά, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω προσωπικά, ναι, ως Βασίλης Κόκαλης. Του πρόεδρου, αλλά, λέτε. Αλλά οι απόψεις του κύριου Μπέου είναι γνωστές και καταδικαστές, νομίζω. Δεν μπορεί όμως ένας πολιτικός αρχηγός να πέφτει σε αυτό το επίπεδο. Εκτιμώ ότι δεν είναι φράσεις αυτές. Είναι χυδαίες φράσεις οι οποίες ανταλλάσσονται και προφανώς αντιλαμβανόμαστε τον κύριο Μπέο καταδικαστέως, όμως είναι πολιτικός αρχηγός ο κύριος Κασελάκης.